Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει κάποιος να θεωρεί ότι ο ελληνικός λαός έχει πάθει λογοτομή όταν βγαίνει πάνω εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ρίξανε τη χώρα στα βράχια, κατέστρεψαν την ελληνική οικονομία και κοινωνία, διέλυσαν τη μεσαία τάξη και να εγκαλούν το ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική του και για τις προγραμματικές του δεσμεύσεις. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, οι προγραμματικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα απέδειξαν ότι αυτή η κυβέρνηση ήρθε να υπηρετήσει πιστά τη λαϊκή εντολή. Γι' αυτό και το 75% του ελληνικού λαού στηρίζει την κυβέρνηση και είναι πρωτοφανές αυτό μετά από εκλογές. Για πρώτη φορά, μετά από 5 χρόνια σκληρών μνημονιακών πολιτικών, δεκάδες χιλιάδες πολιτών ξεχύθηκαν αυθόρμητα, και το τονίζω, αυθόρμητα, στους δρόμους και τις πλατείες, για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην κυβέρνηση της χώρας τους. Γι' αυτό και την Τετάρτη, στις 11 του Φλεβάρι, θα πλημμυρίσει ο λαός το Σύνταγμα και τις πλατείες όλων των μεγάλων πόλεων για να στείλει ένα παλαϊκό μήνυμα στη λιτότητα, ενάντια στη λιτότητα, γιατί η λιτότητα αφορά τους εργαζόμενους και όχι τους επιχειρηματίες. Ενάντια λοιπόν στη λιτότητα, ενάντια στα μνημόνια και υπέρ της δημοκρατίας και της προκοπής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλει όμως και η Ελληνική Βουλή να γράψει τη δική της ιστορία. Πρέπει λοιπόν να νιώθουν όλοι οι βουλευτές περήφανοι για τα πρώτα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου. Μετά τις προγραμματικές δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού χτες το βράδυ, έλεγαν η Men Guardian, ο Τσίπρας βάζει ως προτεραιότητα τους φτωχούς και τους ανέργους έναντι των πιστωτών. Το The CNN τονίζει επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σκοπεύει να τηρήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Ναι, η νέα κυβέρνηση ήρθε να αλλάξει τα πολιτικά ήρθη. Ήρθε να τηρήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις. Ήρθε να σπάσει την παράδοση που οι προεκλογικές υποσχέσεις παρέμεναν και κενά λόγια. Η νέα κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαψεύσει το λαό. Οι προγραμματικές δεσμεύσεις είναι το πρόγραμμα με το οποίο ζητήσαμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα συνεκτικό πρόγραμμα που μπορεί να βγάλει τη χώρα και το λαό από τη βαθιά οικονομική καταστροφή, των οποίων τον οδήγησαν τα μνημόνια και μνημονιακές κυβερνήσεις των τελευταίων 5 χρόνων. Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να οδηγήσει το λαό στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Οι τομείς κλειδιά για την παραγωγική ανασυγκρότηση είναι ο τραπεζικός και ο ενεργειακός τομέας. Γι' αυτό και η τροποποίηση του νόμου για το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ώστε το δημόσιο να μπορεί να ασκεί πλήρως τα δικαιώματά του συστημικές τράπεζες, και η ρύθμιση των κόκκινων δανείων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, αλλά πάνω απ' όλα η ίδρυση δημόσιας αναπτυξιακής τράπεζας για να χρηματοδοτήσει τους μικρομεσαίους και τους αγρότες, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την ανασυγκρότηση των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και πάνω απ' όλα της αγροτικής οικονομίας. Ο αγροτικός κόσμος δεν μπορεί να καλλιεργήσει, γιατί έπαψε κάθε χρηματοδότηση προς τους αγρότες, αφού η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας χάρισε και έδωσε και πανοπρίκι από πάνω στον κύριο Σάλα την αγροτική τράπεζα. Ο έλεγχος του δημοσίου λοιπόν στις συστημικές τράπεζες και η δημιουργία δημόσιας αναπτυξιακής τράπεζας μπορούν να δώσουν την απαραίτητη ρευστότητα στους αγρότες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστου παραγωγής και τη συγκρότηση εθνικών και κλαδικών πολιτικών για τα βασικά αγροτικά προϊόντα, αποτελούν το α για την αναγέννηση της αγροτικής οικονομίας. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει, όπως δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός, στη συγκρότηση εθνικής πολιτικής για το έξτρα ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο είναι το παρθυμόν ένα ελληνικό προϊόν, ώστε οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί να αποζημιώνονται πραγματικά για τον κόπο τους. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε επίσης και στο νόμο μας ότι θα κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε όλο το λάδι της Μεσσηνίας να είναι ΠΟΠ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σημαντικός παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει όχι μόνο την αγροτική αλλά και τη βιομηχανική παραγωγή αλλά και κάθε παραγωγική δραστηριότητα είναι η μείωση του κόστου ενέργειας, όπως έχει εξαγγείλει ο αρμόδιος Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.
Αναγκαία προϋπόθεση για τη μείωση του κόστους ενέργειας είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού δημόσιου πυλώνα ενέργειας και πρώτα απ' όλα μιας ισχυρής δημόσιας ΔΕΗ, την οποία κατέστρεψαν με τις πολιτικές τους οι κυβερνήσεις των τελευταίων 15 χρόνων. Γι' αυτό η νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε αμέσως την ακύρωση της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΙΕ και της μικρής ΔΕΗ και την επαναφορά από το ΤΑΙΠΕΔ του 17% των μετοχών της ΔΕΗ, αλλά και του 35% των μετοχών των ΕΛΠΕ, ώστε το δημόσιο να ασκεί τα δικαιώματα που προκύπτουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη ΔΕΗ και στα ΕΛΠΕ. Στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, τα πράγματα είναι πλέον οριακά, καθώς το κόστος έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρατα ύψη. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά είναι σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και έχουν μείνει χωρίς πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα, κυρία εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ. Ό,τι έχει απομείνει από τη βαριά βιομηχανία της χώρας γονατίζει από το θανατηφόρο συνδυασμό οικονομικής ύφεσης και υψηλού ενεργειακού κόστους. Η χρεοκοπία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται πρώτα απ' όλα στην αποτυχία του ενεργειακού σχεδιασμού των τελευταίων 15 χρόνων με το στρεβλό, ανορθολογικό και διαπλεκόμενο με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα δήθεν άνοιγμα της αγοράς που επιχειρήθηκε, ενός σχεδιασμού που ουσιαστικά ήταν εργαλείο στήριξης τυχοδιωτικών ιδιωτικών επενδύσεων και μάλιστα με έμεση ή και άμεση επιχορήγηση από το δημόσιο χρήμα. 10 δις έχουν δοθεί τα τελευταία 15 χρόνια, για να θυμόμαστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την Τρίτη το βράδυ ο καθένας και κάθε μια από τα μέλη της Εθνικής Αντιπροσωπείας πρέπει να σκεφτεί και να δώσει θετική ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα κυβέρνηση της Ελλάδας. Πρέπει να σκεφτεί αυτά τα λόγια που έγραψε χτες το βράδυ στο διαδίκτυο ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο Σωτήρης, ο οποίος είπε «Ο ΕΝΦΙΑΜΕ είχε...» Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. «Ο ΕΝΦΙΑΜΕ είχε δυσκολέψει πολύ. Ο φόρος 26% από το πρώτο ευρώ με οδήγησε να μην μπορώ να συντηρήσω τα 3 παιδιά μου. Ήταν εφιαλτική η κατάσταση που είχα φτάσει. Σήμερα οι προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού μέσωσαν. Έσωσαν τα παιδιά μου από το ενδεχόμενο να δουν τον πατέρα τους σε κατάσταση που θα τα στιγμάτιζε για όλη τους τη ζωή. Μέσα στη βδομάδα που έρχεται, με τα πρώτα έσοδα θα πληρώσω την καθυστερημένη δόση του ΕΝΦΙΑ. Στην κυβέρνηση αυτή αξίζει να βάλει πλάτη κανείς. Ναι, αξίζει να βάλει πλάτη σε αυτή την κυβέρνηση όλη η Βουλή. Ναι, αξίζει να βάλει πλάτη σε αυτή την κυβέρνηση όλος ο ελληνικός λαός την Τετάρτη, όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας, για να ακουστεί δυνατά η κραυγή της χώρας μας για αξιοπρέπεια σε μια κοινή γλώσσα με όλους τους λαούς της Ευρώπης, οι οποίοι, και να την ακούσουν αυτοί οι οποίοι θα συνεδριάζουν μαζί με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη σε μια αίθουσα στις Βρυξέλλες. Αλλά δεν δικαιούται κανένας από αυτούς οι οποίοι έριξαν την Ελλάδα στα βράχια, από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, να μας κάνει σήμερα υποδείξεις. Γιατί τα μνημόνια και εφαρμοστικοί νόμοι είναι η θηλιά στο λαιμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Και αυτή τη θηλιά η νέα κυβέρνηση της πατρίδας μας θα τη βγάλει από το λαιμό του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ.